Επόμενο πρόβλημα το οποίο μελετάμε, το πρόβλημα του ευθυγράμμου puzzle, όπου στο πρόβλημα αυτό δίνεται ένα πλαίσιο τεσσάρων ή παραπάνω κενών θέσεων, στα οποία τοποθετούνται πλακίδια, εκ των οποίων λέει τα δύο είναι άσπρα και το ένα είναι μαύρο. Θέλω να σκέφτεσαι βέβαια ότι υπάρχει και παραλλαγή του, όπου τα πλακίδια έχουν και διαφορετικά χρώματα, έτσι. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς παίζεται αυτό το παιχνιδάκι, ας πούμε, έτσι. Οι κινήσεις που επιτρέπεται είναι η μετακίνηση του πλακιδίου στην κενή θέση, δεξιά ή αριστερά, είτε απευθείας εφόσον είναι δίπλα του, είτε υπερπηδώντας άλλα πλακίδια. Οπότε λοιπόν βάλε το χέρι στην οθόνη, σε παρακαλώ, και κάνε το εξής. Πάρε το άσπρο πλακίδιο, έτσι, βγάλε το προς τα έξω λίγο και πήγαινε και τοποθέτησε το εδώ. Εντάξει, αυτό το οποίο θα προκύψει θα είναι μία τοποθέτηση, όπου στις τέσσερις θέσεις τις οποίες έχουμε, εδώ θα έχω το λευκό πλακίδιο, εδώ επίσης θα είναι το λευκό πλακίδιο και εδώ πέρα θα είναι το μαύρο πλακίδιο. Εντάξει. Αμέσως μετά κάνω άλλη μια κίνηση. Η επόμενη κίνηση που θα κάνω είναι θα τσιμπήσω αυτό εδώ το λευκό, να το πάω και αυτό μια θέση δεξιά. Ούτως ώστε να καταλάβουμε λίγο πώς παίζεται το παιχνιδάκι. Και έχουμε πει κιόλας και στη διάρκεια του μαθήματος ότι ο ασφαλέστερος τρόπος για να καταλάβεις την κατάσταση είναι να παίξεις λίγο το παιχνίδι. Οπότε λοιπόν το πήγα μία δεξιά και εδώ πέρα να σημειώσω, πήγα μία δεξιά το λευκό. Αυτό έκανα. Πήγα μία δεξιά το λευκό. Και αμέσως μετά θα τσιμπήσω τώρα το μαύρο από εδώ και θα το πάω εκεί στην πρώτη θέση και θα προκύψει η τελική κατάσταση του προβλήματος. Άρα πήγα το μαύρο 3 αριστερά. Εντάξει. Οπότε παρατηρώντας λίγο αυτή την πληροφορία και έχοντας καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι στην ουσία έχουμε και τη μαθηματική αναπαράσταση της κατάστασης. Δηλαδή θέλω να παρατηρήσεις από αυτά τα οποία είπαμε ότι στην πραγματικότητα φαίνεται ότι πρέπει να έχω έναν πίνακα τεσσάρων θέσεων που θα έχει μέσα του τι, δύο φορές το λάμδα και μια φορά το μη, έτσι. Επίσης, κράτα λίγο όμως ότι άμα κάνεις και με συνέπεια το παίξιμο του παιχνιδιού και γράψεις λίγο πάνω στο βελάκι τι κίνηση έκανες, δηλαδή εδώ έκανες πάλι μία δεξιά το λευκό, αυτομάτως αρχίζουν να κατασκευάζονται και μόνοι τους, θα έλεγε κάποιος, οι τελεστές μετάβασης. Δηλαδή, θέλω να παρατηρήσω ότι εδώ πέρα έχω βάλει τρεις πληροφορίες. Η μία είναι πόσα τετράγωνα κούνησα το πλακίδιο, μετά ποιο πλακίδιο κούνησα. Εδώ θα μου πεις βέβαια ότι είναι δύο τα λευκά τετράγωνα, οπότε ίσως θα έπρεπε να πω κιόλας ένα λευκό τετράγωνο, το λευκό 1 ή το λευκό 2, δηλαδή δημιουργούνται κάποιες εμπλοκές, δεν πειράζει όμως. Και επίσης ότι η μετακίνηση ήταν προς τα δεξιά. Παρατήρησε λίγο και εδώ μια άλλη πληροφορία, τρία πραγματάκια έχει. Το ένα είναι ότι κούνησα το μαύρο, πόσα τετράγωνα, τρία, σε ποια κατεύθυνση, αριστερά. Άρα λοιπόν πάνω στα βελάκια φτιάχνονται στην ουσία και οι τελεστές. Εντάξει, δηλαδή εδώ πέρα θα έλεγα ότι δημιουργείται και ένας τελεστής. Ο τελεστής είναι ποιο πλακίδιο μετακινώ, λευκό ή μαύρο εμπροκειμένο. Επίσης, με ένα δεύτερο όρισμα που θα είναι αν πηγαίνει αριστερά ή δεξιά. Και θα χρειαστώ και ένα τρίτο όρισμα, να το πω Z, που είναι αν θα πηγαίνουμε, πόσες θέσεις μάλλον θα πηγαίνω αριστερά ή δεξιά. Όπως βλέπεις, έχει μία εμπλοκή ο τελεστής, είναι λίγο περίπλοκος, αλλά θα το δούμε λίγο στην πράξη. Πάμε τώρα στο μαθηματικό κομμάτι λοιπόν. Αναπαριστούμε μια κατάσταση του προβλήματος με ένα πίνακα τεσσάρων θέσεων που περιέχει τα γράμματα λάμδα δύο φορές, το μη μία φορά και το κάπα, το οποίο συμβολίζει το κενό. Για παράδειγμα λοιπόν, η αρχική και η τελική κατάσταση αναπαριστούνται ως εξής, όπως βλέπουμε εδώ. Και έχω ότι η αρχική κατάσταση είναι αυτή εδώ και η μαθηματική της αναπαράστασης είναι αυτή εδώ. Και επίσης εδώ είναι η τελική κατάσταση και η μαθηματική της αναπαράστασης είναι αυτή εδώ. Υπόψη ότι αν θυμόμαστε λίγο από πλήρη 20, επειδή φτιάχνω πίνακα που είναι διάταξη, βγαίνουν αυτομάτως και πόσες είναι οι καταστάσεις του προβλήματος. Δηλαδή το πρόβλημα αυτό είναι μεταθέσεις ομάδων ομοίων, ας πούμε. Έτσι λοιπόν οι καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν στη μοντελοποίησή μου είναι 4 παραγωγικό, 2 παραγωγικό, 1 παραγωγικό, 1 παραγωγικό. Και αν κάνω λίγο τις πράξεις εδώ πέρα, βγαίνουν 12 καταστάσεις ότι έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ναι. Αυτό για κάποιον που είχε αγαπήσει τα διακριτά μαθηματικά. Και πάμε τώρα να δούμε τον τελεστή δράσης, γιατί εδώ θα σκεφτούμε λίγο πιο έξυπνα τελικά από αυτό που κάναμε στην αρχή. Ενώ στην αρχή δηλαδή ταλαιπωρήθηκα λιγάκι, έτσι, δηλαδή είδες ότι πήγα να βάλω τρία ορίσματα κτλ. Υπάρχει μια ωραία κωδικοποίηση του τελεστή, η οποία είναι ιδιαίτερο σημαντική. Θα την ξαναδούμε δηλαδή και σε άλλο πρόβλημα το οποίο θα μελετήσουμε. Ορίζουμε λοιπόν έναν τελεστή, τ' χ, που θα συμβολίζει όχι τη μετακίνηση του πλακιδίου, αλλά τη μετακίνηση του κενού. Δηλαδή, όταν μετακινώ ένα πλακίδιο να πάρει τη θέση του κενού, μπορώ να το δω και ανάποδα, έτσι. Σαν να λέω νοητά, θα λέγει κάποιος, ότι μετακινώ το κενό πάνω στη θέση του πλακιδίου. Σαν να λέμε ότι ανταλλάσσουν τις θέσεις τους, έτσι. Έξυπνη, πονηρή ιδέα, έτσι, για να γράψω έναν μόνο τελεστή αντί να γράφω τα ντερά μου. Οπότε λοιπόν, αντί να λέμε ότι μετακινούμε το λευκό πλακίδιο στη θέση του κενού, θα λέμε ισοδύναμο ότι μετακινούμε.
συγκρίνουμε το κενό στη θέση του πλάκι 2. Και έτσι λοιπόν, θεωρώντας, όπως έχουμε πει, πάντα στην αναπαράσταση μιας κατάστασης επενεργεί ένας τηλεστής, οπότε το κενό θα βρίσκεται σε μία από τις θέσεις. Οπότε το ψ, το συμβολίζω έτσι, να ανήκει στο 1, 2, 3, 4, είναι η θέση που βρίσκεται το κενό. Εν προκειμένου, δηλαδή, το ψ είναι το 3. Ορίζω τον τηλεστή, ο οποίος είναι ο ταφ του χ, ο οποίος κάνει το εξής: μετακινεί το κενό κατά χ θέσεις και εισάγω και μια κωδικοποίηση, το μείον 3, μείον 2, μείον 1 να είναι αριστερή μετακίνηση και το 1, 2, 3 να είναι δεξιά μετακίνηση, έτσι. Δηλαδή το ταφ του μείον 2 θα συμβολίζει ότι μετακινώ το κενό δύο θέσεις αριστερά και εννοείται βέβαια ότι θα παίρνει την θέση του κενού, θα μπαίνει από πάνω το πλακίδιο το οποίο βρίσκεται δύο θέσεις αριστερά. Τα γράφουμε αυτά λίγο τυπικά. Η προϋπόθεση είναι ότι όταν έχω το ψ που είναι η θέση και θα του προσθέσω έναν αριθμό, αυτόν της κατεύθυνσης. Ναι, θα πρέπει το άθροισμά τους, λέει, να είναι μεταξύ του 1 και του 4. Απόλυτα λογικό, δέστε τώρα εδώ ότι είναι στο 3. Άρα τι επιτρέπεται, να του κάνω μείον 1 ή να του κάνω μείον 2. Τι βγαίνει τελικά, βγαίνει ή 2 ή 1. Ή να του κάνω κατά 1, έτσι συν 1 δηλαδή, και βγαίνει το 4. Στην ουσία αυτό εδώ το άθροισμα μοντελοποιεί όλες τις δυνατές θέσεις του πίνακα. Οπότε λοιπόν η προϋπόθεση είναι αυτή εδώ. Για να εφαρμόσουμε τον τελεστή και το αποτέλεσμα είναι ότι το πλακίδιο στη θέση ψ συν χ μετακινείται στη θέση του κενού. Το ψ συν χ δηλαδή, αν πω εδώ πάλι στο παράδειγμα που βλέπεις ότι έχω τον τελεστή ταφ του μείον 2, τότε το πλακίδιο το οποίο μετακινώ βρίσκεται στη θέση 3 που είναι το κενό, μείον 2 που είναι η σχέση του σε σχέση με το 3. 3 μείον 2 μας κάνει 1, άρα το πλακίδιο που βρίσκεται στη θέση 1 μετακινείται στη θέση του κενού και έτσι αυτά τα μαθηματικά μοντελοποιούν ορθά την ανταλλαγή, θα λέγαμε, που γίνεται μεταξύ των δύο θέσεων. Το ένα έχει πλακίδιο, το άλλο νοητά έχει ένα πλακίδιο το οποίο είναι κενό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους τελεστές δράσης και τώρα ξαφνικά μπροστά μας δημιουργείται αυτομάτως ο γράφος των καταστάσεων διότι όπως είπαμε έχει οριστεί με επάρκεια έτσι τόσο η κατάσταση όσο και οι τελεστές. Να κάνουμε δειγματοληπτικά μερικά και στον ελεύθερο σου χρόνο σε παρακαλώ πολύ να κάτσεις να το κάνεις με το μολυβάκι σου. Είναι καλή άσκηση εξάσκησης. Οπότε λοιπόν έχουμε το λάμδα λάμδα καπαμί. Βλέπεις ότι εδώ χρησιμοποιώ την κωδικοποίηση γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και χρωματισμού στο χαρτί μας. Άρα λοιπόν λάμδα λάμδα καπαμί έχουμε εδώ. Και πάμε λίγο να δούμε τι κινήσεις επιτρέπονται. Και ξεκινάω καταρχάς να το γράψω λίγο πάνω. Λάμδα λάμδα καπαμί λοιπόν. Οι κινήσεις που επιτρέπονται είναι να πάρω το κενό και να το πάω δύο θέσεις αριστερά ή μία θέση αριστερά ή μία θέση δεξιά. Άρα αυτομάτως αν το πάω δύο θέσεις αριστερά με προσοχή θα βγει κάπα λάμδα λάμδα μη. Και έτσι λοιπόν βλέπεις αυτόν εδώ τον κόμβο. Αν το πάω το κενό μία θέση αριστερά θα βγει λάμδα κάπα λάμδα μη και βγαίνει αυτός εδώ ο κόμβος. Αν το πάω το κενό μία θέση δεξιά βγαίνει λάμδα λάμδα μη κάπα, οπότε βγαίνει αυτός εδώ ο κόμβος. Συνεπώς αυτόν εδώ τον εμελέτησα, έτσι, τελείωσε δηλαδή αυτός ο κόμβος και προχωράω τώρα στον επόμενο ο οποίος είναι αυτός εδώ. Στον κόμβο αυτόν εδώ τώρα που είναι κάπα λάμδα λάμδα μη, αυτό το οποίο κάνω είναι ότι μετακινώ το κενό κατά θέσεις. Οπότε λοιπόν μπορώ το κενό να το πάω μία δεξιά, μπορώ να το πάω δύο δεξιά, μπορώ να το πάω τρεις δεξιά. Πολύ προσεκτικά λοιπόν, αν το πάω μία θέση δεξιά θα βγει το λάμδα κάπα λάμδα μη. Συνεπώς τραβάω την ακμή αυτή για τον κόμβο που ήδη τον έχω φτιάξει. Προσοχή, γράφω, φτιάχνω. Αν το πάω δύο θέσεις δεξιά θα βγει το λάμδα λάμδα κάπα μη, το οποίο θέλω να παρατηρήσω ότι ήδη έχει τραβηχτεί και η ακμή η οποία πηγαίνει πάνω. Και τέλος, αν το κενό το πάω τρεις θέσεις δεξιά, θα βγει μη λάμδα λάμδα κάπα, το οποίο δεν το έχω ζωγραφεί σε κατάσταση, οπότε τραβάω και αυτήν εδώ την ακμή. Και έτσι λοιπόν ολοκλήρωσα και τη μελέτη αυτού του κόμβου. Καθώς σχεδιάζω το γράφο καταστάσεων υπόψη, αμέσως οραματίζομαι και πράγματα, όπως είναι ότι εδώ κάθε κατάσταση θα πρέπει να έχει τρεις ακμές. Και είναι και λογικό γιατί το κενό μπορεί να κάνει τρεις κινήσεις. Οπότε και αυτό είναι ένα κριτήριο ελέγχου στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Πάμε τώρα σε αυτήν εδώ την κατάσταση να κάνουμε και αυτή έτσι δειγματοληπτικά. Πάω το κενό, λοιπόν μπορώ να το πάω μία θέση αριστερά, μπορώ να το πάω μία θέση δεξιά, μπορώ να το πάω και δύο θέσεις δεξιά. Και έχουμε και λέμε τώρα ότι αν πάω το κενό μία θέση αριστερά, βγαίνει η κατάσταση κάπα λάμδα λάμδα μη, οπότε την ακμή την έχω βάλει ήδη όπως βλέπεις, είναι αυτή εδώ. Αν το πάω το κενό μία θέση δεξιά, βγαίνει το λάμδα λάμδα κάπα μη, το οποίο είναι το πάνω, και αυτή την ακμή την έχω ζωγραφίσει. Και αν πάω το κενό δύο θέσεις δεξιά, θα βγει το λάμδα μη λάμδα κάπα. Και όλη αυτή η ταλαιπωρία είναι πράγματι σχεδιαστική και θα πρέπει να εξοικειωθείς και αυτά τα παραδείγματα εδώ πέρα είναι αρκετά καλά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε μετά με τον ίδιο τρόπο. Πότε με το καλό τελειώνει η διαδικασία? Όταν δεν προκύπτει νέα κατάσταση, έτσι. Η συνδυαστική, ξαναλέω, μας λέει ότι είναι 12 οι καταστάσεις, αλλά ακόμα και αν δεν το θυμάσαι αυτό από τη συνδυαστική, δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Διότι
πηγαίνεις κανονικά και ζωγραφίζεις όποια νέα κατάσταση προκύπτει με αφόρητη λεπτομέρεια, με προσοχή. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν να βγουν καταστάσεις διότι το πρόβλημα είναι πεπερασμένο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πρόβλημα του ευθυγράμμου puzzle και βέβαια θέλω να οραματίζεσαι κιόλας ότι αν έτσι είχαμε μεγαλύτερο puzzle, δηλαδή ας πούμε 10 θέσεων, αυτομάτως γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο το πρόβλημα. Έτσι, 10 θέσεις με διαφορετικά χρώματα είναι η γενίκευση του προβλήματος αυτού. Αυτά είναι μικρά στιγμιότυπα που βλέπουμε για να μπορούμε να δούμε και το γράφο καταστάσεων με ζωγραφική μπροστά μας. Αυτά λοιπόν για τους τελεστές δράσης και πάμε τώρα να ορίσουμε τη συνάρτηση πραγματικού κόστους, όπου μάντεψε, ορίζουμε το κόστος κάθε ακμής είναι ίσο με 1, ισοδύναμα το κόστος εφαρμογής των τελεστών είναι ίσο με 1. Μετράω κινήσεις, άρα από τη στιγμή που μετράω κινήσεις, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι έχω αυτή την κλασική διατύπωση την οποία βλέπουμε εδώ, έτσι. Το ίδιο είδαμε και στα δύο προηγούμενα προβλήματα. Πάμε τώρα στην ευρετική συνάρτηση, η οποία έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Ορίζουμε ως ευρετική συνάρτηση το πλήθος των πλακιδίων που είναι σε λάθος θέση σε σχέση με την κατάσταση στόχο. Σου θυμίζει έντονα τον κόσμο των κύβων και εδώ πέρα μάλιστα είναι και πιο ανάγλυφο, έτσι. Δηλαδή, κοίτα λίγο εδώ, αυτό εδώ το λευκό πλακίδιο εδώ πέρα δεν είναι λευκό. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα πρέπει να κάνει σίγουρα μία μετακίνηση. Αυτός είναι ο συλλογισμός. Αυτό εδώ το λευκό πλακίδιο δεν είναι εδώ πέρα στην τελική κατάσταση, άρα σίγουρα πρέπει να μετακινηθεί. Ομοίως και αυτό εδώ το πλακίδιο δεν είναι εδώ πέρα στην τελική, άρα και αυτό πρέπει να μετακινηθεί. Άρα και τα τρία πλακίδια είναι σε λάθος θέση σε σχέση με την τελική κατάσταση, το ευρετικό δηλαδή είναι ίσο με το 3. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ευρετική συνάρτηση ωστόσο είναι παραδεκτή, αφού και τα τρία πλακίδια που είναι σε λάθος θέση θα απαιτήσουν τουλάχιστον μία κίνηση για να βρεθούν σε σωστή θέση. Να το ξανασημειώσουμε λίγο το κριτήριο της παραδεκτής ευρετικής συνάρτησης. Τι έχουμε ισχυριστεί τώρα, η βέλτιστη λύση ποια είναι, δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα, έτσι. Αλλά τι λέμε, λέμε ότι αφού είναι τρία τα πλακίδια σε λάθος θέση, αυτά σίγουρα πρέπει να μετακινηθούν και ενδέχεται να χρειαστούν και άλλες πράξεις. Άρα λοιπόν η ανισοδική σχέση της παραδεκτής συνάρτησης ισχύει, άρα η ευρετική μου είναι παραδεκτή, άρα αυτό που περιμένω είναι ότι ο A-star θα μου επιστρέψει τη βέλτιστη λύση. Τώρα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, βέβαια, η βέλτιστη λύση είναι όντως 3 και έτσι λοιπόν έχουμε απόλυτη επάρκεια στην ευρετική συνάρτηση και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτήν, διότι είναι παραδεκτή η ευρετική, όπως έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό σε μοντελοποιήσεις προβλημάτων αναζήτησης. Ο γράφος είναι έτοιμος, εντάξει. Εδώ είναι και συμπληρωμένα τα κολοκυθάκια έτσι, με τις ευρετικές συναρτήσεις και τα βάρη των ακμών παντού. Οπότε, να τώρα ο τρίτος σου γράφος. Έχεις πάλι λοιπόν ένα γράφο ο οποίος μοντελοποιεί ένα πρόβλημα αναζήτησης, έτσι. Πάλι στον γράφο αυτό σου ορίζεται μετά η αρχική και η τελική κατάσταση και το πρόβλημά σου είναι να βρεις μία διαδρομή ή δυνατόν αυτή με το μικρότερο κόστος η οποία θα σε πηγαίνει από την αρχική στην τελική. Να κάνουμε δειγματοληπτικά έτσι όπως το βλέπεις ότι έχουν σημειωθεί και τα ευρετικά κόστη. Παρατήρησε λίγο ότι πάντα κινούμε με βάση το στόχο όταν κάνω ευρετική συνάρτηση. Ο στόχος είναι αυτό εδώ. Αυτό καθόρισε η εκφώνηση, ας πούμε, νωρίτερα. Οπότε λοιπόν, για να τσιμπήσουμε λίγο αυτό το H3 να το δούμε λίγο. Έχουμε ότι αυτό εδώ το λάμδα είναι μη στο κάτω, άρα είναι, πρέπει να το μετρήσω. Αυτό το λάμδα είναι κάπα στο κάτω, άρα πρέπει να το μετρήσω. Και αυτό το μη επίσης είναι λάθος στο κάτω, πρέπει να το μετρήσω. Το κενό όμως δεν το μετράω. Ορίσαμε την ευρετική να είναι το πλήθος των πλακιδίων που είναι σε λάθος θέση. Προσοχή, γιατί αυτά πρέπει να μετακινηθούν, ναι. Άρα λοιπόν το H3 εδώ πέρα είναι απόλυτα ακριβές. Πάμε να δούμε και άλλο ένα παράδειγμα. Εδώ αυτό το H1. Αυτό το κενό καταρχάς δεν το μετράω, έτσι είναι το κενό. Το μη αυτό είναι σε λάθος θέση σε σχέση με την τελική κατάσταση. Άρα λοιπόν το μετράω 1 και τα δύο λάμδα είναι σε ορθή θέση. Άρα λοιπόν δεν το μετράω. Συνεπώς η ευρετική αποτίμηση του κόμβου αυτού είναι ίση το 1 και πράγματι θέλει κιόλας μία κίνηση για να πάει στην τελική κατάσταση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ευρετική. Θέλω να δεις ότι έχει έτσι κομψότητα η ευρετική, δηλαδή δίνει πάρα πολύ καλή εκτίμηση σε γενικές γραμμές. Είναι και πολύ μικρό το παράδειγμα, βέβαια, έτσι να το πούμε αυτό. Να δούμε κάποια αστοχία. Εδώ το H2 για παράδειγμα. Να το μετρήσω καταρχάς. Αυτό εδώ πέρα είναι σε λάθος θέση. Αυτό εδώ είναι σε ορθή θέση. Δεν το μετράω και το κενό επίσης δεν το μετράω. Και το μη είναι σε λάθος θέση. Δύο λοιπόν είναι σε λανθασμένη θέση. Άρα ο εκτιμητής λέει ότι θέλει τουλάχιστον δύο κινήσεις, θα λέγει κάποιος, ναι. Οπότε στην πραγματικότητα δεν θέλει δύο, θέλει παραπάνω. Και γιατί θέλει παραπάνω, γιατί πρέπει να γίνει μια τράμπα πρώτα να αδειάσει κάτι, έτσι. Δηλαδή να ένα μονοπάτι το οποίο υπάρχει. Ο γράφος, δηλαδή, αν τον είχαμε στα χέρια μας και ήταν και μικρός, θα ήταν πολύ υπέροχη η ζωή μας, αλλά δεν πάει έτσι. Στην πραγματικότητα έχουμε πει δεν τον κατασκευάζουμε το γράφο. Εδώ είναι για εκπαιδευτικούς λόγους, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, εντάξει. Οπότε λοιπόν, να δύο μονοπάτια τα οποία βρήκα, πιθανόν υπάρχουν κι άλλα. Αλλά το ένα βλέπω ότι έχει 3, το άλλο έχει 1, 2, 3 επίσης που έχω ζωγραφίσει. Προφανώς υπάρχουν και ένα σωρό άλλα. Δηλαδή, αν πας εντελώς αφελώς, θα το βρει λύση το πρόβλημα.
Έτσι, αν πας έτσι, και αυτό είναι μια λύση του προβλήματος, αλλά προφανώς δεν είναι η βέλτιστη λύση, ας πούμε, έτσι. Αυτά λοιπόν σχετικά και με το ευθύγραμμο puzzle. Πολύ ωραία μοντελοποίηση, πολύ κομψή έτσι και να δεις λίγο και την πολυπλοκότητα των προβλημάτων αυτών. Και όπως καταλαβαίνεις, τώρα αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις το γράφο και να τρέξεις στον αλγόριθμο A*.